Όταν μας βλέπετε στις οθόνες σας, ξέρετε πάντα ότι είναι για καλό. Οπότε σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε καλεσμένη. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας που σήμερα η Κωνσταντίνα Κούνεβα, 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, βρίσκεται κοντά μας για να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Την Κωνσταντίνα την ξέρουμε όλοι, όπως ξέρουμε φυσικά ότι είναι και υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ στην Α Αθήνας. Όμως, για να θυμίσουμε ορισμένα σύντομα ιστορικά στοιχεία, το όνομα Κωνσταντίνα Κούνεβα, ο πολλής κόσμος το έμαθε με αφορμή τη δολοφονική επίθεση το Δεκέμβρη του 2008 όταν επέστρεφε από τη δουλειά της. Μια επίθεση που συνδέεται άμεσα με τους αγώνες της ως εργαζόμενη συνδικαλίστρια στον χώρο των καθαριστηριών της Αττικής. Κωνσταντίνα, καλώς ήρθες στο στούντιο. Καλώς ήρθες γενικά εδώ κοντά μας. Και είναι μεγάλη μου χαρά που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Και να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για την φιλική συμπεριφορά και τη φιλική αποδοχή. Να είσαι καλά, χαρά μας, χαρά μας. Να είστε καλά. Είμαστε σε φάση προεκλογικής περίοδου, στην τελική ευθεία. Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας, αυτό που εσύ, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο, στους εργαζόμενους κυρίως, αλλά γενικότερα στη γειτονιά, έτσι. Τι είναι αυτό που συναντάς περισσότερο όταν έρχεσαι σε επαφή με έναν κόσμο, με εργαζόμενους, με νέους ανθρώπους? Οι εργαζόμενοι μοιράζουν όλο και περισσότερα προβλήματα. Μοιράζουν όλο και περισσότερη φτώχεια. Αδυναμούν να καταφέρουν με τα οικονομικά τους. Αδυναμούν να δώσουν στα παιδιά τους αυτά που απαιτούν εκείνοι για την εκπαίδευσή τους, για τα απλά πράγματα στο σπίτι. Και έχουν πάρα πολύ άγχος πώς θα καταφέρουν αύριο τη ζωή τους, τι θα γίνει αύριο. Και όταν άκουσαν οι φίλοι και οι περισσότεροι που βγαίνουν με το κουκουέ στις εκλογές, χάρηκαν πάρα πολύ. Και όταν με βλέπουν στον δρόμο, όλοι χαιρετάνε και λένε πολύ καλά έκανες. Και εγώ συνήθως νιώθω λίγο, πώς να πω, λίγο άβολα. Mm-hmm. Αυτός ο χώρος δεν μου είναι πολύ γνωστό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έρχεται, είσαι μια εργαζόμενη. Ναι, είμαι συνδικαλίστρια, είμαι δραστήρια. Έχω μάθει έναν διαφορετικό τρόπο να λειτουργώ. Αλλά αυτό ότι θα συνεργαστώ και θα βοηθήσω για να είναι η ζωή τους αύριο καλύτερη. Το πιστεύουν αυτό. Άρα μας λες ότι η επιλογή σου στην πραγματικότητα για τη συμπόρευσή σου, τη συμμετοχή σου στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος δικαιώνεται μέσα από τον κόσμο, έτσι, από την επαφή που έχεις. Ναι, και χαίρονται. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να ρωτήσω, συμμετέχεις για πρώτη φορά στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να πάρεις αυτή την απόφαση, που είναι μια σημαντική απόφαση και, όπως μας είπες, δικαιώνεται και μέσα από την προεκλογική σου, να το πούμε έτσι, εκστρατεία, αν και είναι αδόκιμο. Τι είναι αυτό που σε οδήγησε να πάρεις αυτή την απόφαση? Πρώτα απ' όλα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται από τους εργαζόμενους, που στείνει συνδικάτα, που βοηθάει τους εργαζόμενους και παλεύει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα. Και το άλλο ότι το ΚΚΕ πρέπει να πάρει δυνάμεις και αυτό θα μας εξασφαλίσει μια ουδέτερη στάση μπροστά στο πόλεμο το οποίο ίσως έρχεται. Το ΚΚΕ θα προστατέψει το λαό και την Ελλάδα. Δεν θα το βάλει σε πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικό. Αυτό ανέφερες πριν για τον κόσμο που σου λέει μπράβο, πολύ καλά έκανες. Έχεις κάνει κάποια συζήτηση έτσι λίγο περισσότερη με κάποιον που να σε προσέγγισε και να σου είπε Κωνσταντίνα, χαίρομαι που είσαι πλέον με το ΚΚΕ. Έχω αυτά και αυτά τα προβλήματα, χρειαζόμαστε στήριξη. Έχουν ξεκινήσει βέβαια και ζητάνε πιο συγκεκριμένες συναντήσεις να πούνε τα αιτήματά τους. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ ναι. Σημαντικό. Και εγώ χαίρομαι και προσπαθώ να το οργανώσω, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καλυτερέψουμε τη ζωή τους αύριο, όταν ακούσουμε και δουλεύουμε μαζί τους. Ανέφερες πριν το θέμα της ακρίβειας, μίλησες για φτώχεια, μίλησες για κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να ζει στα παιδιά του. Και αυτό είναι μια κατάσταση που βλέπουμε να τη ζει ένας κόσμος, ενώ έχει ακούσει πολλές υποσχέσεις και ακούει και πολλές υποσχέσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι
παρακολουθείς την προεκλογική αντιπαράθεση, κυρίως ανάμεσα στα δύο κόμματα που διεκδικούν την πρώτη θέση, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπόσχονται πράγματα ότι θα δώσουν. Θέτουν διλήμματα και προσπαθούν ο καθένας να πει για λογαριασμό του ότι είναι καταλληλότερος από τον άλλον. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό δικό σου και από την εμπειρία που έχεις από τον κόσμο με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή. Αυτό είναι χαμένος χρόνος, να παρακολουθώ τι κάνουν στα debates και στη συζήτηση στη τηλεόραση από τη Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ, την πάλι αυτή που το τσίρκο αυτό που εμφανίζονται και μιλάνε πάνω ένα στον άλλον. Ο θεατές δεν μπορεί να καταλάβει τη συζήτηση, κατά όταν ακούγεται τι συζητάνε, μόνο εμφανίζονται ποιος έχει πιο μεγάλο εγωισμό. Αυτό πολύ ωραία φαίνεται. Και αυτό δεν χάνω το χρόνο μου. Εγώ προτιμώ να κατεβώ κάτω και να μιλήσω με τους ανθρώπους. Εισπράττεις από έναν κόσμο αυτή την κούραση που νιώθει πλέον ακούγοντας ξανά και ξανά υποσχέσεις μετά από τόσα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει αρκετές κυβερνήσεις. Πιστεύεις ότι από την επαφή που έχεις με τον κόσμο ότι ο κόσμος πια είναι, καταλαβαίνει περισσότερο, δηλαδή διακρίνει περισσότερο τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο υπάρχουν όλες αυτές οι υποσχέσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ? Μετά από τη δικτατορία και έχει ζήσει αρκετές απογοητεύσεις ο κόσμος. Έχει πιστέψει, έχει δουλέψει, χαλάρωσε κάποια στιγμή. Τώρα ξανά οργανώνεται γιατί είδε ότι έως τώρα η ουσιαστική δουλειά δεν έγινε. Και αυτό όλοι χαίρονται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κρατήσει μια στάση, έχει προφυλάξει το κόμμα και τις δράσεις του και τις θέσεις τους και την δουλειά τους λίγο απομακρυσμένο από συνεργασίες που θα μπορούσαν να βλάψουν το κόμμα και έχουν μια πηγή από την οποία θα μπορούν να κάνουν περισσότερες δράσεις και θα μπορεί να δουλέψει ένα κόμμα για αυτόν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μεταφέρεις ουσιαστικά και αυτά τα οποία προσπαθεί ένας κόσμος να μεταφέρει μέσω εσένα και στο ΚΚΕ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μιας και μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το χαρακτήρισες και τσίρκο πριν, με τον ένα να μιλάει πάνω στον άλλον, γιατί πράγματι έχει και τέτοια χαρακτηριστικά. Εσύ ήσουν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έζησες ορισμένα πράγματα από μέσα και έζησες και μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η δική σου εμπειρία και πώς ο κόσμος με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή βλέπεις να σου μιλάει για όλα αυτά που έχουν συμβεί εκείνη την περίοδο? Ναι. Εγώ είχα πολύ μικρή εμπειρία από το καλοκαίρι του 2014 έως να γίνει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα χρόνο δεν είχαμε. Σωστά, νομίζω, ναι, πολύ σωστά. Το 15 το Φλεβάρι, πότε έγινε κυβέρνηση? Τον Ιανουάριο. Το Ιανουάριο, ναι. Αυτό το κόμμα που είχε πάρει περισσότερη στήριξη, πολύ μεγαλύτερη στήριξη εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν ακόμα έτοιμο να καταφέρει μια καλή συνεργασία με τόσους ευρωβουλευτές. Και αυτό δεν υπήρχε αυτή τη συνεργασία, να κάνουμε και εμείς προτάσεις προς την κυβέρνηση, να έχουμε καλή επαφή, να είμαστε μέσα στα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον αισθάνθηκα αρκετά απομονωμένη. Και αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει ήταν ότι μετά από το δημοψήφισμα ήταν πέμπτος. Μάλιστα. Ήταν πέμπτος. Γιατί όλοι καταλαβαίναμε ότι ένα εργαλείο το οποίο έπρεπε να δουλέψει και να εκφράζει τη θέση των πολιτών, το κάνανε άχρηστο. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτό προβληματίζει πολλούς, αρκετούς. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ. Κάποιοι φύγανε από το κόμμα, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν μέλος του κόμματος για να φύγω. Σωστά. Από το κόμμα. Επικεντρώθηκα πάνω στη δουλειά η οποία έκανα. Έκανα πολύ περισσότερη δουλειά από το Ευρωκοινοβούλιο, τουλάχιστον όταν θα έρθει στην Ελλάδα να φέρει αυτό κάποιο όφελος. Γιατί ξέρουμε ότι 95% από την νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη γίνεται εκεί. Μόνο 5% οργανώνεται εδώ. Εσύ λογικά έζησες και τα λόμπι λίγο εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή τους έβλεπες πώς λειτουργούσαν και πώς προσπαθούσαν να διαμορφώσουν αντιλαϊκή πολιτική
που θα ερχόταν μετά στην Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ήταν και λόμπι. Εγώ μόνο μια φορά συνάντησα λομπίστες. Μόνο μια φορά μου είχαν ζητήσει, που ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα και δεν ήξερα τι γίνεται. Μου ζήτησαν συνάντηση να μιλήσουμε για, για την υγιεινή και ασφάλεια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Βέβαια, κάνουμε τη συνάντηση. Ξεκινάω, μιλάω για την υγιεινή και ασφάλεια. Ήταν τρία άτομα. Και κάποια στιγμή αυτοί αναγκάστηκαν να μου πούνε ότι συγγνώμη, αλλά εμείς είμαστε εκπρόσωποι από μια οργάνωση η οποία πρέπει να κάνει ένα συνέδριο των εργοδοτών που παράγουν υλικά και μηχανήματα του καταρρισμού στην Ευρώπη. Και θα καλέσουμε εργοδότες που να έρθουν στο συνέδριο για να τους εξηγήσουμε πώς λόγο πρέπει να αγοράζουν αυτά τα υλικά με τα απαιτούματα της Ευρώπης και τα μηχανήματα. Και τους έλεγα, δηλαδή τη συνδικαλίστρια που την ρίξανε βιτριόλι, τα πείσε τους εργοδότες, θα έρθει να μιλήσει στους εργοδότες για να τους πείσει ότι να πάρουν υλικά. Λέω, εσείς ξέρετε με τι επίπεδο ανθρώπων έχετε να κάνετε. Να γυρίσουμε στο δικό μας κόσμο, ναι, πάλι, έτσι. Και φύγανε. Ναι, λογικό. Ναι. Είσαι μια γυναίκα εργαζόμενη που έχει ζήσει τον εφιάλτη αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Επέζησες, το πάλεψες με όλη σου τη δύναμη και συνεχίζεις να το παλεύεις. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ακούμε διάφορα. Πολλές υποσχέσεις, όπως είπαμε και πριν, για τα πάντα. Εσύ ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στις εργαζόμενες γυναίκες λίγες μέρες πριν τις εκλογές? Εσύ σαν Κωνσταντίνα Κούνεβα, τι θέλεις να τους πεις? Οι εργαζόμενοι κάνουμε πάνω από 95% το φορολογούμενο κόσμο που πληρώνει το φόρο. Και έχουμε το δυναμικό, όταν είμαστε ενωμένοι, να κάνουμε τη ζωή μας αύριο καλύτερη. Αυτό το είδα και από το μέσα από το συνδικαλισμό και μέσα από την πολιτική στην οποία προσπάθησα να βοηθήσω. Εργαλεία υπάρχουν, τρόποι υπάρχουν, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον αυτό τους, να έχουν δημιουργήσει ένα κίνητρο το οποίο να μην τους αφήνει να πούνε ότι δεν πειράζει ή δεν βαρέσει, ότι πρέπει να πορεύουμε και να καταφέρουμε έτσι ώστε αύριο να είμαστε πιο ελεύθεροι, να έχουμε πιο εξασφαλισμένη ζωή, πιο ασφαλή ζωή και να έχουμε πιο καλές συνθήκες εργασίας και να μην υπάρχει ανεργία. Ναι. Με τις συναδέλφισές σου έχεις επαφή, φαντάζομαι, έτσι και δεν το συζητάμε. Πριν λίγο ήπια καφέ. Α, ήπιες και καφέ μαζί τους. Με συναδέλφισες. Τι λέει αυτός ο χώρος τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή, τι κουβεντιάζετε μεταξύ σας για το πώς θα πάτε? Καλά, φαντάζομαι ότι πλέον εσύ έχεις αυτή την ιδιότητα της υποψήφιας με το Κομμουνιστικό, ναι, Κόμμα. Οπότε λογικά θα γίνεται μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έτσι. Ναι, ναι. Τι συζητάτε? Χάρηκα μου πολύ. Χάρηκα, ναι. Ναι, χάρηκα μου πολύ. Οι συνάδελφοί σας. Είναι αυτό ότι όλο και πιο δυσκολεύονται. Mm-hmm. Όλο και πιο δυσκολεύονται. Τα ένσημά τους είναι όλο και πιο λίγα. Δεν τους γράφουν τα ένσημα όσο δούλεψαν. Τους βάζουν μειωμένα ένσημα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός που δεν παίρνουν το μισθό όπως χρειάζεται, ότι και καταδικάζουν τους εργαζόμενους που θα δουλέψουν και να παίρνουν μια σύνταξη πείνας, mm-hmm, μετάβριο. Τους εμποδίζουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Τους βάζουν σε πικρή θέση να πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά πικραμένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και είπαν ότι έχουμε ανάγκη από σένα. Mm. Έχουμε ανάγκη από σένα, γιατί μόνο εσύ μπορεί να μας δώσεις, μας καταλαβαίνεις τι γίνεται και μπορεί να ξαναπαλέψεις σε εμάς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες και κύριε, από ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα σε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Ναι. Και επικίνδυνη δουλειά. Επικίνδυνη δουλειά. Και που να πω, Κωνσταντίνα, το εξής. Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχουν δει να γίνονται και σύμβολο, αλλά μετά να ξεχνιούνται γενικώς από κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Και εδώ υπάρχει η Κωνσταντίνα Κούνεβα τώρα που δεν μπορεί να έχει σχέδια μόνο στο σήμερα. Έχεις σχέδια και αύριο. Έτσι, συνεχίζεις να παλεύεις, το είπαμε και πριν. Είσαι ένας άνθρωπος μέσα από το κομμάτι το συνδικαλιστικό, μέσα από το κομμάτι των εργαζομένων, έτσι, δεν μπορείς να φύγεις από εκεί, το βλέπω και το καταλαβαίνω και εγώ από την κουβέντα μας. Στο συνδικαλιστικό λοιπόν κομμάτι,
Τι σχέδια έχεις, τι θέλεις να κάνεις, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Είχα κάνει μια πρόταση ολοκληρωμένη, την δουλέψαμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν το 16-17 νομίζω, ήταν για τους καταριστές. Ολοκληρώσαμε αυτή την πρόταση, ήταν να μπει στη Βουλή και τελικά δεν προχώρησαν. Α, δεν προχώρησε καθόλου? Όχι, δεν την προχώρησαν. Μάλιστα. Τη σταμάτησαν. Δεν ξέρεις γιατί, δεν σου έδωσε κάποιος εξήγηση? Όχι, αυτό. Τα μάτια πήγαιναν αλλού. Α, τα μάτια γύριζαν αλλού, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Δεν ήθελαν να μου απαντήσουν. Εγώ μετά κατάλαβα μάλιστα. για ποιο λόγο. Αυτό το νομοσχέδιο θέλω να το προχωρήσω ξανά, γιατί είναι πολύ άσχημο ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούμενο στο καταρισμό να μην έχει καν αναγνώριση του επαγγέλματος, να μην έχει ρύθμιση αυτό το επάγγελμα, να μην ξέρουμε τι είναι αυτό το επάγγελμα, να μην υπάρχει εκπαίδευση στο επάγγελμα. Θες να μας πεις μια-δυο λεπτομέρειες, ας το πούμε, για όλο αυτό, να καταλάβει και ένας κόσμος που μας ακούει λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που εσύ σκέφτεσαι και σχεδιάζεις στην πράξη? Δηλαδή, θα αναγνωρίσει καλύτερα το επάγγελμα των καθαριστριών? Ναι, χρειάζεται περιγραφή, να πούμε. Mm-hmm. Ο χώρος στο οποίο μπαίνει ένας εργαζόμενος να καθαρίζει μπορεί να έχει διάφορες επιφάνειες. Μπορεί να είναι διαφορετικά φορτωμένος ο χώρος mm-hmm. με πράγματα και να δυσκολεύει. Μπορεί να απαιτεί χημικά, μπορεί να έχει ρεύμα, μπορεί να έχει διάφορα τα οποία αλλάζουν το τρόπο στο οποίο δουλεύει και επίσης από εκεί το οριστεί μέσα σε πόσες ώρες, πόσο δουλειά πρέπει να κάνεις. Γιατί φορτώνουν στους εργαζόμενους τεράστιες εκτάσεις mm-hmm. να δουλέψουν, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένας άνθρωπος. Και πόσες ώρες, δηλαδή, μια καθαρίστρια, πόσες ώρες όλα αυτά χρειάζεται κατά ναι, συνήθως? Όλα αυτά από εκεί όταν μελετητούν και ρυθμιστούν, θα είναι πιο εύκολο τους εργαζόμενους να δουλέψουν. Mm-hmm. Θα είναι πιο φανερά στα συμβόλαια όταν υπογράφονται. Θα είναι πιο κατανοητά για τις εκπαιδεύσεις που τα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, πώς να προστατέψουν τον αυτό τους, τι πρέπει να... Τα δικαιώματά τους ουσιαστικά πάνω στη δουλειά. Όχι, η γενική ασφάλεια παίζει μεγάλο ρόλο. Και η γενική ασφάλεια, ναι, βέβαια. Η γενική ασφάλεια παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί είναι η ζωή τους. Είναι και να κάνουν το χώρο όπως χρειάζεται, αλλά είναι και η ζωή τους. Επίσης, όταν έχεις αναγνώριση του επαγγέλματος, τα έχουν υπογράψει σύμβαση. Mm-hmm. Δεν θα είναι ένα επάγγελμα χωρίς δικαιώματα. Θα έχουν κάποια δικαιώματα. Θα έχουν επίπεδα εκπαιδεύσεων. Θα υπάρχουν πιο στενά εκπαιδευμένοι σε πράγματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα, που χρειάζεται να ξέρεις λίγο πιο πολύ χημεία, να ξέρεις κάποια πράγματα επιπλέον. Αυτοί θα παίρνουν περισσότερο μισθό mm-hmm. από είναι και καλύτερα εκπαιδευμένοι και θα έχουν τα ένσημά τους καλά τοποθετημένα. Γιατί όταν ξέρεις πόσο είναι επικίνδυνος ο χώρος αυτός και πόσο είναι δύσκολος, πόσο είναι βαρά εργασία, δεν μπορείς να βάζεις στις 4 ώρες απλά ένσημα. Εκεί χρειάζεται και 5 λεπτά να έχει δουλέψει, να έχει βαριά ένσημα. Άρα χρειάζεται, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που χρειάζεται μια σειρά παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους, γιατί ναι. όπως μιλάμε για ένα επάγγελμα επικίνδυνο, ανθυγιεινό, δύσκολο. Το οικιακό προσωπικό. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν να ακούσουν. Δηλαδή, κανένας δεν έκατσε μαζί μου να ακούσει την πρόταση που πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο για το οικιακό προσωπικό. Α, εννοείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Τότε η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Το οποίο δεν προχώρησε ποτέ. Mm-hmm. Επίσης, εγώ αυτό δεν το αφήνομαι πίσω. Πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί. Αυτό που κάναμε στο Ευρωκοινοβούλιο η ομάδα μας και έχει την έκθεση Κούνευα όνομα, στην Ελλάδα δεν πέρασε. Μάλιστα, μάλιστα. Και είναι οι αόρατοι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Εκεί δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Και επίσης αυτός ο κλάδος όλο και περισσότερο ανάγκη έχει ο εργαζόμενος, γιατί επεκτείνονται οι ώρες εργασίας, η μετακίνηση πάνε όπου τους στέλνουν και δεν έχουν χρόνο να κάνουν κάποια πράγματα. Βέβαια. Και κάποιες οικογένειες έχουν ανάγκη από κάποια βοήθεια στο σπίτι και χρησιμοποιούν το οικιακό βοηθό. Επιπλέον, ο οικιακός βοηθός δεν είναι μόνο η καταρίστρια κτλ. Είναι 17 ειδικότητες που μπαίνουν μέσα. Mm-hmm.
Ξέρεις, ακόμη μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Όχι. Και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται συζήτηση πάνω και σε αυτό, για να καταλάβουμε αυτή... λίγο και ποια είναι η πραγματικότητα, ναι, δηλαδή, στον χώρο των επίσης μεγαλών. Επίσης και εκεί δεν υπάρχει αναγνώριση του επαγγέλματος, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Είναι σαν κάποιοι δουλεύουν σαν δούλοι. Mm-hmm. Τους παίρνουν και τα διαβατήρια, δεν τους αφήνουν να βγουν έξω, δεν τους δίνουν να φάνε. Και για τους μετανάστες, τώρα μιλάμε για τους εργάτες που είναι στο συγκεκριμένο που δουλεύουν χώρο, μέσα στα σπίτια, να δουλεύουν πούμε. Μέσα στα σπίτια, ναι, και είναι μετανάστες. Οι περισσότεροι εργάτες είναι μετανάστες, ναι, 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 ναι. Αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Και ηθικά, και εργασιακά, και ψυχολογικά. Υγείας εκβιάζονται, γενικά. Εκβιάζονται. Βέβαια, εκβιάζονται. Πόσο κλάματα έχω δει στο σωματείο από τέτοιους εργαζόμενους. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Μάλιστα, μάλιστα. Κωνσταντίνα μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σου είπα και στην αρχή για την κουβέντα αυτή που κάναμε. Θέλω να σου πω ότι θα τα ξαναπούμε εδώ, μετά τις εκλογές. Και δεν ξέρω αν θες εσύ να στείλεις ένα τελευταίο μήνυμα προς τον κόσμο που μας ακούει και για τη στράτευσή σου, για τη συμπόρευσή σου με το ΚΚΕ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις εκλογές έχει ιδιαίτερη σημασία ο λαός να βγει πιο δυνατός και υπάρχει δρόμος γι' αυτό, υπάρχει επιλογή. Έρχονται εκλογές. Ο καθένας πρέπει να κατήσει και να σκεφτεί τι περιμένει από τη ζωή του αύριο και ποιος μπορεί να του βοηθήσει να το αποκτήσει αυτό. Ένα σημαντικό θέμα είναι εργασία και ασφάλεια. Όπως καταλάβαμε όλοι, ότι μόνο το ΚΚΕ ενδιαφέρεται τους εργαζόμενους και τους βοηθάει να αποκτήσουν και να υπογράψουν σύμβαση, να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά και μόνο το ΚΚΕ θα προστατέψει το λαό και θα τα βάζει τη χώρα σε πόλεμο. Και θα έχουμε μια πιο ασφαλή ζωή αν το ΚΚΕ μπει δυναμικά στο κοινοβούλιο. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε χαιρετήσω. Ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσουν εδώ και κοντά μας. Να. Εμείς είπαμε, θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις μέχρι τις εκλογές. Μία ήταν και η σημερινή και ήταν πολύ ωραία έκπληξη, φαντάζομαι να άρεσε και σε εσάς. Εμείς θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, να μην οριστικοποιήσουμε το ραντεβού μας. Το επόμενό μας ραντεβού λοιπόν σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Και μην ξεχνάτε, μέχρι τότε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.